Γεια σας. Ακούτε τα μικρομέγαλα νέα. Καλημέρα σε όσοι μπορούν και εξακολουθούν και αντιστέκονται. Hadil is nine. No, sorry, my apologies. Hadil was nine. Just this morning, Hadil was nine. Officials said they regret her death. Israeli officials said they regret her death, but terrorism must stop, rockets must stop, resistance must stop, or they will continue, they will continue, they will continue, they will continue to bomb Gaza until we give up the bit of dignity we have left, until we elect who they want, sign what they want, and die in silence the way they want. You see, Israeli security is absolute. It's written in blood and bulldozers and the art of women spokespersons, because death is softer coming from a woman. Death, they tell me, is more polite and elegant coming from a woman. But who? Who will tell Hadil's mother, busy baking bread and za'atar, that the doves will not fly over Gaza again? The doves will not fly over Gaza again. The doves will not fly over Gaza again. Hadil is gone, and her brother Ahmed lost his sight. The doves will not fly over Gaza again. Hadil, every prayer I remember and half remember won't bring you back. Every prayer I look inside of me to remember won't bring you back, as you wrap yourself in stories of Palestine, hide under a bed waiting for the next soldier to knock down your door to cast us out of a history we carry on our backs. Hadil, who, which of you will tell Hadil that nothing changed the day she died? Next meeting, next train, not a pause, not a tear. Is this worth a press release? Just another Palestinian gone. Is this worth a press release? Solidarity from afar, like a sick joke, a bad story to tell a child. And they keep telling me, don't cry for martyrs. Carry on the fight. But for Hadil, give me just one moment of silence. No, just give me one moment of sincere resistance, so you can hold on to the bit of dignity you have left for Hadil. I'm
Podemos σημαίνει μπορούμε. Το νέο Ισπανικό κόμμα με μόλις 9 μήνες ζωής προκαλεί ταραχή στο πολιτικό κατεστημένο. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καλπάζει και θέλει να ηγηθεί της αντιελίτ επανάστασης στην Ισπανία, αλλά να συμμετάσχει και στην αντίστοιχη προσπάθεια ανατροπής του σκηνικού στην Ευρώπη. Αρχηγός του Podemos είναι ο 36χρονος Pablo Iglesias, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Το κόμμα κατέπληξε τους πάντες όταν στις τελευταίες ευρωεκλογές, 4 μόλις μήνες μετά την ίδρυσή του, πήρε ένα 8% εξασφαλίζοντας 1,2 εκατομμύρια ψήφους και 5 ευρωβουλευτές. Και όλα αυτά με budget για προεκλογική καμπάνια μόλις 150.000 ευρώ. Τον Μάιο, Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλιστές συγκέντρωσαν μαζί ένα 49% των ψήφων, τεράστια κατρακύλα από το 80,9% των προηγούμενων ευρωεκλογών. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Podemos εκτινάσεται μέρα με τη μέρα και τώρα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν σταθερά ένα 15 μέχρι 19%. Μια ανάσα δηλαδή από τους σοσιαλιστές. Το σύστημα του δικοματισμού στην Ισπανία δείχνει να καταραίει. Πίσω από τις δημοσκοπήσεις όμως βρίσκεται η ζωφερή εικόνα της ισπανικής κοινωνίας. Χωρίς κανέναν εργαζόμενο αναγκάζονται να επιβιώσουν 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι άνεργοι είναι 5,9 εκατομμύρια επίσημα και 700.000 Ισπανοί ήδη μετανάστευσαν για να βρουν δουλειά. Καθημερινά γίνονται 500 εξώσεις με τους αστέγους να αυξάνονται διαρκώς. Σήμερα η κατακεφαλή βιομηχανική παραγωγή της Ισπανίας έπεσε στα επίπεδα του 1976. Το Podemos λοιπόν έχει ως επίκεντρο της κριτικής του το μνημονιακό κατεστημένο, έστω κι αν κάποιες φορές αποφεύγει σε μερικά θέματα να χρησιμοποιεί στη ρητορική του έντονα την original αριστερή γλώσσα. Δεν πάβει όμως να τρομάζει το σύστημα. Το Podemos ξεκίνησε από το κίνημα των αγανακτισμένων και τις μεγάλες διαδηλώσεις. Όταν οι πλατείες άδειασαν, το κίνημα συνέχισε να υπάρχει με άλλες, πιο ήπιες μορφές. Μικρές ομάδες συνέχισαν να συγκεντρώνονται σε γειτονιές, συζητώντας τοπικά θέματα και οργανώνοντας δράσεις για οικογένειες, προσφέροντας φάρμακα και φαγητό. Το επαναστατικό και φρέσκο προφίλ του κόμματος ανησυχεί σοβαρά την παλιά φρουρά του δικοματισμού στην Ισπανία, που ελπίζει διακαώς η έλλειψη εμπειρίας και πολυφωνίας στους κόλπους του Podemos να το φθείρει πριν από τις εθνικές εκλογές του 2015. Οι επιθέσεις που δέχεται το Podemos ποικίλουν, αλλά κινούνται στο ίδιο βασικό μοτίβο. Κατηγορούνται ως νέοι, ανόητοι και κομμουνιστές, που επιθυμούν να μετατρέψουν την Ισπανία σε Βενεζουέλα. Μέχρι και η αλογοουρά του Iglesias γίνεται αντικείμενο σχολείων από υπερσυντηρητικούς κύκλους και σύμβολο πολιτικής ανοριμότητας. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, όμως, σε αυτή ακριβώς την έλλειψη πολιτικής εμπειρίας, ποντάρει το κόμμα και αυτό επειδή στην ισπανική κοινωνία και στη συνείδηση του κόσμου η πολιτική εμπειρία έγινε πλέον συνώνυμο της διαφθοράς, των προσωπικών παιχνιδιών και των μεγάλων συμφερόντων. Όσο περνάνε οι εβδομάδες και πλησιάζουν σιγά σιγά οι εκλογές του 2015, οι αναλύσεις πυκνώνουν. Σύμφωνα με τα Gallup, τα 1,2 εκατομμύρια κούκια που πήρε το Podemos στις ευρωεκλογές δείχνουν ότι εκτός των ψήφων διαμαρτυρίας, 25% των ψήφων προήρθε από ανθρώπους που δεν είχαν πάει στις εκλογές τις τελευταίες εθνικές το 2011. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας που δεν είχαν ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο 36% των ψήφων εξάλλου προήρθε από ψηφοφόρους που το 2011 είχαν στηρίξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο Iglesias χτίζει πια προφίλ υποψηφίου πρωθυπουργού, μια που η ραγδαία ανωδική πορεία του Podemos γεννά ελπίδες ακόμα και για σχηματισμό κυβέρνησης, μπαίνοντας σφήνα στο δίπολο. Οι όποιες επιθέσεις δέχεται, άλλωστε δεν δείχνουν να επηρεάζουν την κοινή γνώμη ούτε στο παραμικρό προς το παρόν. Το αντίθετο, δημοσκοπικά δεν φρενάρεται. Έντολη εξάλλου είναι και η δραστηριότητα του κόμματος στο ίντερνετ, με δικτυακά φόρουμ συζητήσεων, προσεγγίζοντας έτσι περισσότερο το δυναμικό κοινό μέχρι 30 ετών. Τέλος, το Podemos ποντάρει πολύ και στην επόμενη μέρα, στην ανάδειξη αντιμνημονιακών κυβερνήσεων, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, Ελλάδα, Ιταλία,
και στο συνασπισμό του με στόχο να αλλάξει η απάνθρωπη πολιτική των Βρυξελών. Η νεοφιλελεύθερη ανήθικη πολιτική που ασκεί η κυβερνόσα συμμορία έβαλε το νέο της Φιντάνη, τον πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Φορτσάκη. Με το πρόσχημα της ορθής και ευπρεπού συμπεριφοράς, αντιμετώπισε τα παιδιά του ελληνικού λαού ως εσωτερικό εχθρό. Για να προστατεύσει, το Ίδρυμα επέλεξε φασιστικές μεθόδους. Κλείσιμο του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος, κλείδωμα του προσωπικού μέσα στους χώρους εργασίας, παρεμπόδιση των επιθεωρητών εργασίας να εισέλθουν στο κτίριο και άλλα. Και τέλος, με επέμβαση των ΜΑΤ. Χάρηκε ο δοσύλλογος πρωθυπουργός και από τα βρωμοκάναλα ξέρασε ένα μεγάλο μπράβο. Τι επιδιώκει η Πριτανική Αρχή των Νεοφιλελέδων? Πρώτον, να ανεβάσει την ένταση με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από το πραγματικό πρόβλημα του κλεισίματος των πανεπιστημίων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Δεύτερο, να κρύψει τις άθλιες συνθήκες εργασίας και σπουδών που επικρατούν. Τρία, τον πλήρη αποκλεισμό των φοιτητικών συλλόγων από τις πριτανικές εκλογές. Τέσσερα, να προκαλέσει ανασφάλεια και φόβο με την ποινικοποίηση της διεκδίκησης των αυτονόητων εκ μέρους των εργαζομένων και την καταστολή του φοιτητικού κινήματος. Πέντε, επιδιώκουν να μειώσουν το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και τη μεταβίβαση των βασικών λειτουργιών σε ιδιώτες. Το μοντέλο του επιχειρηματικού πανεπιστημίου με δίδακτρα, όποιος έχει λεφτά, μπορεί να έχει πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία. Για τους υπόλοιπους θα υπάρχουν και ειδικές οικονομικές ζώνες. Πάγια θέση του ΕΠΑΜ είναι η εξασφάλιση μιας ενιαίας δημόσιας δωρεάν παιδείας που θα εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις για μόρφωση, έρευνα, ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή. Προέχει όμως η ανατροπή του κατοχικού καθεστώτος που έχουν επιβάλει δανειστές και τοκογλύφοι. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μια γενικευμένη παλαϊκή αντίσταση στους νεοφιλελεύθερους αλήτες. Τζοντί ήταν η ηλεκτρονική του υπογραφή. Έναν ξεχωριστό τρόπο για να αντισταθεί έχει βρει εδώ και μερικά χρόνια ένας Έλληνας του εξωτερικού και μαζί του έχουμε αρχίσει να ξυπνάμε και όλοι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τα γραφήματά του έχουν γίνει διάσημα στο διαδίκτυο, παρότι κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να τα προβάλλει, φυσικά. Από ένα δωμάτιο κάπου στο Χρόνιγκεν της Ολλανδίας σκιαγράφησε την αθλειότητα της σημερινής Ελλάδας και έβγαλε τη γλώσσα του στην εξουσία. Ανάμεσα στα θέματα που ανάλυε ήταν η διαφθορά, το έλλειμμα δημοκρατίας, η φτώχεια, οι αυτοκτονίες, οι επικείμενες κατασχέσεις σπιτιών, κάθε τι που θα έπρεπε να ξεσηκώσει αυτόν τον λαό για άλλη μια φορά. Αλλά ξαφνικά η σελίδα του έκλεισε. Είμαστε σίγουροι για τους φασίστες που είναι υπεύθυνοι. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να προστατεύσουμε την αντίσταση και τους συναγωνιστές. Να γίνουμε όλοι αντιστασιακοί, παντού, στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά, όσοι βέβαια έχουν ακόμη.
Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από τα στούντιο της R3. Αυτές τις μέρες βρέθηκε στην πόλη μας, στην Θεσσαλονίκη, ένας άνθρωπος που αποτυπώνει στις δημιουργίες του ολόκληρη τη μιζέρια της σύγχρονης Ελλάδας και ασκεί ταυτόχρονα την πιο σκληρή κριτική στην εξουσία. Έχουμε διαβάσει ότι η Ελλάδα ιστορικά έχει αναδείξει πολλούς καλλιτέχνες. Στα παλιά τα χρόνια είχαμε καλλιτέχνες που βρίσκονταν στις αυλές των αρχόντων και τους ψυχαγωγούσαν με τα έργα τους. Έβρισκες όμως και καλλιτέχνες που τριγύριζαν έξω, φώτιζαν την κατάσταση του λαού και σατήριζαν το κατεστημένο. Ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας ανήκει μάλλον στη δεύτερη κατηγορία. Κυρίες και κύριοι, ο Τζόντι Γκράφιξ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ στην ελεύθερη ΕΡΤ και που θα κάνουμε αυτή την συζήτηση. Είναι μεγάλη και η δικιά μας τιμή. Χαίρομαι. Υπάρχουν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι που σε παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Σε παρακολουθούμε κι εμείς βεβαίως και σε κοινοποιούμε. Πότε ξεκίνησες και ποιες ήταν οι αφορμές σου? Ξεκίνησε ουσιαστικά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η μαζική παραγωγή και αν θέλεις διάδοση είναι κάτι που συνδυάστηκε με, με το 2014, δηλαδή αρχές του 2014, όπου έγινε και μεγαλύτερη παραγωγή γραφημάτων, αλλά και πιο μαζικά και πιο συγκεντρωμένα η διάδοση αυτού προς το κοινό. Και η αφορμή, νομίζω ότι αν θες να βρεις αφορμές για αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα ώστε να αντιδράσεις, είναι πολλές. Η κύρια, αν μπορώ να την πω σε μία λέξη, είναι η αδικία, που νομίζω ότι μικρή λέξη αλλά λέει πολλά ως προς το τι συμβαίνει αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Σίγουρα η ηλεκτρονική αντίσταση, αν θέλεις, ή όπως κάποιοι θα το έλεγαν κοροϊδευτικά, η αντίσταση από τον υπολογιστή, από τον καναπέ, έχει πολλά μειονεκτήματα, αλλά σε συνδυασμό με την φυσική σου παρουσία σε δράσεις και κινήματα, νομίζω ότι είναι αυτό που η συνταγή που χρειάζεται σήμερα, γιατί καλώς ή κακώς ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού παίζεται σε αυτό το γήπεδο και εκεί πέρα πρέπει να είναι δυνατά τα πράγματα. Ναι, όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Έτσι που έχουν γράψει και σε έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Έτσι ακριβώς. Τα κίνητρά σου ποια είναι, τι θέλεις να γίνει, θες να πέσει αυτή η θεάρεστη κυβέρνηση? Το πρότιστο. Το πρότιστο. Αλλά δυστυχώς δεν είναι η λύση. Δεν είναι η πανάκια το να φύγει ένα ξοφλημένο πολιτικό προσωπικό και να έρθει ένα άλλο. Νομίζω ότι... Καταλήψεις υπό εισαγγελική επιτήρηση. Ψάχνουν στο Facebook τους υποκινητές των καταλήψεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πρώτο το Facebook, είναι κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς μαθητές. Μέσω αυτού ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο που πέρασε καμπάνια για μαζικές καταλήψεις σε σχολεία. Για το ζήτημα αυτό ενημέρωσε την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο Υπουργός Παιδείας των Ευρωφασιστών, Λοβέρδος, ζητώντας ενημέρωση για το αν πίσω από τη σελίδα που καλούσε τους μαθητές να προχωρήσουν σε καταλήψεις βρίσκονται όντως μαθητές ή ενήλικες. Αντί να ψάχνουν ποια σχολεία δεν έχουν πετρέλαιο, τζάμια κλπ, ψάχνουν Facebook ποιοι οργανώνουν καταλήψεις. Και τους κοιτάμε ηλίθιοι. Το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου και συγκεκριμένα ο Υπουργός Καταστροφής της Παιδείας Λοβέρδος αντιγράφουν την πάγια πρακτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που αναζητούσαν υποκινητές πίσω από τις μαθητικές καταλήψεις. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Παιδείας Σουφλιάς και Κοντογιαννόπουλος είχαν αποδώσει το κύμα των καταλήψεων της περίοδου 90-91 στο ΠΑΣΟΚ, ενώ μερικά χρόνια αργότερα το ΠΑΣΟΚ απέδιδε τις μαθητικές κινητοποιήσεις στο ΚΚΕ. Τώρα ήρθε η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ να παίξει το ρόλο του. Το ρόλο του υποκινητή δηλαδή. Υπάρχει μια σύγχυση που καλλιεργείται σκόπιμα στους μαθητές. Διότι όλη αυτή η αναταραχή, κατά την άποψή μου, η οποία στηρίζεται σε αποδείξεις, δεν αποτελεί εικασία, υποκινείται. Δεν είπε κανείς ότι θα πάει τους μαθητές στον αυτόφορο. Θα τους πάρει τους μαθητές, θα τους βγάλει έξω με πολύ ευγενικό τρόπο και να τους πει πηγαίνετε στα σπίτια σας και διαβάστε την άλγεβρα ή τα σύνορα, τη διαβάστε τώρα, αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, όσοι θέλετε να πάτε παραπάνω. Και αφήστε αυτό το θέμα των καταλήψεων, διότι γίνατε άθελά σας πάρα πολύ όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτό το οποίο έγινε
είναι μια παρέμβαση μέσα στο σχολείο με κομματικές πολιτικές σκοπιμότητες. Πλησιάζοντας τις εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επέλεξε τον δρόμο της όψυνσης και θεώρησε ότι παίζοντας με την ευαισθησία των παιδιών μέσα στα σχολεία μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αναταραχής και να χτυπήσει την κυβέρνηση. Λίγο μηνών ζωή έχει ο δικτυακός σταθμός «Η Ηρωή». Μια μικρή ομάδα μελών και φίλων του ΕΠΑΜ μας δίνει μουσική με τα καλύτερα playlist. Ένα δελτίο ειδήσεων που είχαμε χρόνια να ακούσουμε. Τον τρομερό Δημήτρη Καζάκη στην εκπομπή «Το μικρόφωνο κάθε μεσημέρι». Ένα είναι το δυστύχημα. Το «Η Ηρωή» βρίσκεται μόνο στο διαδίκτυο. Συναγωνιστές, είμαστε μαζί σας. Ευχόμαστε σύντομα ο λαός μας
να πάρει την ενημέρωση στα χέρια του. Καλόν αγώνα. Δεύτερη χειρότερη, τη Eurobank. Λοιπόν, μετά έρχεται η Εθνική και τρίτη έρχεται η Τράπεζα Πειραιός. Το ενδιαφέρον ποιο είναι το ζήτημα. Κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται το τεστ αντοχής. Το τεστ αντοχής είναι, παίρνω τα στοιχεία που χρειάζομαι από την κεφαλαιακή τους επάρκεια, που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, που στην ουσία τι είναι. Είναι οι υποχρεώσεις της τράπεζας συν τα πιθανά έσοδά της. Όχι μόνο τα τρέχοντα, αλλά και τα μελλοντικά της. Έτσι λοιπόν τι κάνω, εφαρμόζω διάφορα σενάρια, όπως λέμε, κινδύνου. Αν πάμε με τον αλφα τρόπο να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα έσοδα και τα έξοδα, δηλαδή να το πούμε οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της τράπεζας, με τον άλλο τρόπο, με τον τρίτο τρόπο. Και οπότε με το χειρότερο δυνατό σενάριο βγάζουν την κεφαλαιακή επάρκεια. Δηλαδή, εάν ακολουθηθεί το χειρότερο δυνατό σενάριο του μοντέλου που εφαρμόζουν, πόση κεφαλαιακή επάρκεια χρειάζεται η τράπεζα σήμερα για να τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι χοντρικά το τεστ αντοχής. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Το τεστ αντοχής λοιπόν που πήρε, το χειρότερο σενάριο που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να εφαρμόσει σε όλες τις τράπεζες, ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο που εφαρμόζεται στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, ένα σενάριο που δεν προβλέπει αποπληθωρισμό και δεν προβλέπει ύφεση. Δηλαδή, σε τέτοιες συνθήκες όπου οι πάντες προβλέπουν ύφεση για αυτό το χρόνο, δηλαδή αρνητικό ρυθμό στο ΑΕΠ ή μηδενικό στο ΑΕΠ και ταυτόχρονα αποπληθωρισμό, διότι ήδη έχει πέσει κάτω από το 0,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Ήδη 4 χώρες της Ευρωζώνης είναι σε διαδικασία αποπληθωρισμού, όπως είναι για παράδειγμα πρώτη βεβαίως στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έτσι λοιπόν, το φυσιολογικό, αν εσείς και εγώ καλούμασταν να φτιάξουμε ένα σενάριο κινδύνου, τι θα λέγαμε, το χειρότερο δυνατό είναι ο συνδυασμός ύφεσης και αποπληθωρισμού. Και να δω τι γίνεται με τις τράπεζες μου. Σωστά. Λάθος. Διότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Κωνσταντζίου, μας εξήγησε ότι αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να τα αποκριθούν. Και είναι επιτακτικό περισσότερο από ποτέ να συνεργαστούμε και να συντονιστούμε όσο γίνεται περισσότερες συλλογικότητες και μονάδες. Σκλαβάκη Φρόσο, μέλος του Συμβουλίου του Σωματείου Φωτιακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ευχαριστούμε στον Ευρωπαϊκό.
ζούμε από μέσα την άθλια οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα και τσακίζει και οικογένειες και όλα παραδείγματα, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εκεί σε ανθρώπους που κάνουν τα σπίτια τους εξαιτίας αυτής της οικονομικής πολιτικής και όχι εξαιτίας δικών τους ευθυνών. Βρισκόμαστε και εμείς ως εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών στην πολύ δυσάρεστη θέση να υποχρεωνόμαστε να εφαρμόσουμε την ασφαλή οικονομική πολιτική, που είμαστε εννοείται αντίθετοι και που τουλάχιστον μέχρι στιγμής και οι εφοριακοί συμμετέχουν σε όλα αυτά τα κινήματα που είναι αντίθετα και αντιπαλεύουν όλο αυτό το χάρι που συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Ονομάζομαι Ευγενιός Κώστας από το οργανωτικό του ΕΠΑΜ και φυσικά το ΕΠΑΜ θα μπορούσε να δείξει ως αλληλέγγυο σε όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν τα σπίτια τους. Μετά από τις περιουσίες, μετά από τις δημόσιες περιουσίες, τις οποίες έχουν περάσει με τα υπαίδη, ξεκινούνται για ένα κομμάτι ψωμί, τώρα έχουν βάλει σκοπό να πάρουν και την ιδιωτική περιουσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει ήδη τη δουλειά τους, εξαθλιωμένοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από την κοινωνία και φυσικά ούτε από το ΕΠΑΜ. Απλά θα πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι όλα αυτά είναι παράνομα και θα πρέπει όσοι συνεργούν σε αυτό το έγκλημα εναντίον του ελληνικού λαού να ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και όλα αυτά θα γυρίζουν πίσω σε αυτούς που ανήκουν.